Με τη σειρά των μαθημάτων μας, το σχέδιο και το έργο του Θεού τις έσχατες αυτές οι μέρες. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1049, από τη Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς και το δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 1049, Θεσσαλονικείς δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Β' Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Αυτόν επί συνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως από το φρονήματός σας, μη δε να θορυβήσετε, μη τα δια πνεύματος, μη τα δια λόγου, μη τα δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον της πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον άνω του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ εγώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Κύριος ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες ή μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Αμήν. Στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, περίπου το 50 με 55 μετά Χριστό, υπήρξε ένας έντονος ζήλος του «Ο Κύριος έρχεται ταχαίως» και ετοιμάζονταν να προϋπαντήσουν τον Χριστό. Αλλά η ετοιμασία τους δεν ήταν μόνο πνευματική, αλλά ήταν και άσοφη. Ήταν πνευματική, αλλά ταυτόχρονα ήταν και άσοφη. Γιατί ενώ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός κατ' επανάληψη βεβαίωνε «Καθήν ώραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου», αυτοί με μία βεβαιότητα μέσα τους έλεγαν «Ο Κύριος έρχεται τώρα». Με αποτέλεσμα να αφήσουν τις δουλειές τους για να περιμένουν τον Κύριο. Να αφήσουν τις δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής για να περιμένουν τον Κύριο. Και έτσι αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να στείλει αυτή την επιστολή προς διόρθωση. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα λάθη μας και τις ασοφίες μας ο Θεός μας τα διορθώνει με το Λόγο Του, τον αγαθό, όταν βεβαίως τον εξετάζουμε με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμμένου, όχι για να φέρουμε το Λόγο του Θεού να συμφωνήσει την άποψή μας, αλλά για να προσαρμόσουμε τις απόψεις μας στο Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, σε αυτό το κλίμα που υπήρχε τότε στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, του ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, εγκαταλείψτε τα όλα για να αφιερωθούμε στον Θεό ώστε να μας βρει έτοιμος όταν θα έρθει, έρχεται και λέει κάτι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα τότε στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, αλλά και ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει τα πράγματα από τότε μέχρι και σήμερα. Σας παρακαλούμε λοιπόν, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή περί της Δευτέρας Παρουσίας, όπως θα δούμε να το ερμηνεύει παρακάτω, και δεύτερον, της εις αυτόν επί συνάξεως ημών, δηλαδή της αρπαγής της Εκκλησίας, της επισύναξης της δικής μας, για τις όλα τα κηρύγματά του, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για τρεις μέρες. Η πρώτη μέρα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας που θα έρθει ο Κύριος καθήν ώραν δεν στοχάζεστε και οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι μέσα σε μία ευημερία αλλά ταυτόχρονα και καιρών κακών και καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, επαναλαμβάνω, θα έρθει ο Κύριος, κανένας δεν θα ξέρει την ώρα και την ημέρα και την ώρα, αλλά όλοι θα ξέρουν από τα σημεία ότι πλησιάζει το τέλος.
Μπορούμε να κάνουμε λάθος, όπως έκαναν λάθος οι εκκλησίες της Θεσσαλονικής. Γι' αυτό, για να μην κάνουμε λάθος, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει για αυτές τις τρεις μέρες, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας, τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση, δεν πρέπει να σαλεύεστε από το φρόνημά σας, ούτε να θορυβήστε, ούτε δια πνεύματος, ούτε δια λόγου, ούτε δια επιστολής τάχα που σας γράψαμε εμείς. Ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού η Δευτέρα Παρουσία. Και μάλιστα προσέξτε να μην σας εξαπατήσει κανένας κατ' ουδέν ανθρώπο ότι έφτασε η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί δεν θα έλθει εκείνη η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Εάν δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεός εις σέβασμα, ώστε να μπορέσει να καθίσει στον αιών του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν θα έλθει λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν έλθει η πλήρης αποστασία των ανθρώπων, η οποία άρχισε αλλά δεν ολοκληρώθηκε, δεν έχει φτάσει η αμαρτία στο πλήρες, δεν έχει φτάσει η αποστασία στο πλήρες, και το σημαντικότερο γεγονός, δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος. Αποκλείεται να έρθει αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και είναι τόσο καθαρό που δεν αφήνει καμία αμφιβολία λάθος. Δεν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αν δεν έρθει η αποστασία και ταυτόχρονα να αποκαλυφθεί και να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός και να υπάρχει και ο ναός του Θεού. Ποιος είναι ο ναός του Θεού? Ναός Σολομώντος. Άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι αύριο, μεθαύριο ή σύντομα, εάν πρώτα δεν δει από και καλυμμένο τον Αντίχριστο και μάλιστα καθισμένο στο ναό του Θεού ως Θεός. Όμως συνεχίζει. Δεν εστιμήστε όταν ήμουν κοντά σας ακόμη τι σας έλεγα πριν από 15 περίπου, 30, 20 χρόνια, δηλαδή το 35 περίπου πήγε στη Θεσσαλονίκη αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν έχει σημασία πότε. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη δεν θυμάστε τι σας έλεγα? Ότι δεν θα έρθει η αποστασία αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, αλλά και ο Αντίχριστος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Άρα λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία δεν έρχεται αν δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και ο Αντίχριστος δεν αποκαλύπτεται αν δεν εκβληθεί αυτός που τον εμποδίζει, και μάλιστα το κείμενο λέει ο κατέχον, και το κατέχον αυτός που έχει εξουσία. Περιττό να σας πω ότι αυτός που έχει εξουσία είναι μόνο ο Θεός, ώστε να καταργήσει και να σταματήσει το έργο του διαβόλου. Και μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ο Κύριος μας λέει μη φοβάστε, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Ο μόνος που έχει εξουσία λοιπόν είναι ο κατέχον, που σημαίνει έχω εξουσία, κατέχω την εξουσία και μπορώ και εμποδίζω, που είναι ο Παράκλητος, ή το κατέχον που είναι το Πνεύμα το Άγιο και είναι το μόνο πρόσωπο της Θεότητος, που είναι και ο αρσενικό και το ουδέτερο. Αλλά είναι πολύ απλό να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει το Πνεύμα το Άγιο με το Πνεύμα του Διαβόλου, το σκοτάδι με το φως. Για να έλθει το σκοτάδι πρέπει να αποσυρθεί το φως, και όταν ανάβει το φως το σκοτάδι φεύγει. Δεν μπορεί να συνυπάρχει το σκότος και το φως μαζί. Ο Θεός είναι φως και σκοτία ουδεμία δεν υπάρχει εν αυτό. Σήμερα λοιπόν την εξουσία, αυτό θα πει συνυπάρχει, την εξουσία στη γη την έχει η Εκκλησία, που ο κεφαλή της είναι ο Χριστός, και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που συναρμολογεί και συνδέει την Εκκλησία. Βεβαίως υπάρχει και ο διάβολος που είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, αλλά ο άρχον του κόσμου τούτου είναι νικημένος, γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Και όποιος φωνάξει το αίμα σου Χριστέ μου, ο διάβολος εξαφανίζεται.
Μεταξύ των απολυμένων έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει καμία εξουσία μεταξύ των αναγεννημένων. Γιατί όποιος έχει αναγεννηθεί με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, ο διάβολος δεν μπορεί ούτε να τον αγγίξει. Βέλη πεπειρωμένα ρίγνη, τα οποία όμως πάρα πολύ εύκολα ο λαός του Θεού, σηκώνοντας την ασπίδα της πίστεως, τα σβήνει. Όταν λοιπόν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τότε θα έρθει η οργή του Θεού. Και η οργή του Θεού θα αποκαλυφθεί επί τους ιούς της απολίας. Και αν το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού την πρώτη αρπαγή που έγινε στην ανθρωπότητα και δεν ήταν άλλη από τον Νόε, τη γυναίκα του, τους γαμπρούς του και τα παιδιά του. Όπου όταν ήρθε έφτασε η αμαρτία στο πλήρες, μας το πλήρες λέμε, τότε ο Θεός έδωσε εντολή, αφού βρήκε έναν άνθρωπο, τον Νόε, και του είπε φτιάξε τώρα μια κυβωτό, γιατί πρόκειται να έρθει κατακλυσμός και να πεθάνει πάσα σάρξ. Και το περίεργο της ιστορίας είναι ότι ο Νόε πίστεψε και έφτιαξε μια κυβωτό μάλιστα στην κορφή του βουνού. Τη στιγμή που δεν είχε δει, ούτε είχε συμβεί ποτέ βροχή ή κατακλυσμός στην ανθρωπότητα. Και επί 120 χρόνια κήρυτε και έφτιαγνε και την κυβωτό. Και κήρυτε, γι' αυτό και ονομάστηκε κήρυκας δικαιοσύνης, αλλά αυτός και τα παιδιά του έφτιαγαν την κυβωτό. Και όταν τελείωσε η κυβωτός, τότε ο Θεός έδωσε εντολή να εισέλθει ο Νόε μέσα, αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι νύφες του, και έδωσε εντολή να εισέλθουν και όλα τα ζώα εις διατήρησης ζωής. Και όταν γέμισε η κυβωτός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Θεός άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού και τις πηγές της Αβύσσου, και οι μόνοι που έζησαν ήσαν όσοι ήσαν κλεισμένοι μέσα στην κυβωτό. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν. Αυτή είναι η πρώτη αρπαγή που έκανε ο Θεός για να σώσει τους δικούς του πριν έρθει η οργή του Θεού. Η δεύτερη αρπαγή είναι με τον Λότ. Όταν κατέβηκε ο Θεός και επιθεώρησε μαζί με δύο αγγέλους τα Σόδωμα και τα Γόμορα και διεπίστωσε ότι η αμαρτία έφτασε στο πλήρες έως ουρανού. Και τότε είπε θα την καταστρέψω με πύρ. Και ο Αβραάμ απόρρισε και είπε μα είναι δυνατόν να καταστρέψεις τους δικαίους μετά των αδίκων, γιατί ήξερε ότι εκεί μέσα ήταν οι συγγενείς του, ήταν ο Λότ, η γυναίκα του, οι κόρες του, και ήξερε ότι είναι πιστή στο Θεό. Και όταν άκουσε ότι δεν θα μείνει κανένας στα Σόδωμα και στα Γόμορα, ο Αβραάμ λέει μα είναι δυνατόν, εσύ είσαι δίκαιος Θεός, θα καταστρέψεις τους δίκαιους μετά των αδίκων, αν είναι 50. Και λέει ο Θεός, όχι, αν είναι 50 δεν θα καταστρέψω. Και συνέχισε ο Αβραάμ, 40, 30, 20, έφτασε 10 και ντράπηκε, δεν ρώτησε παρακάτω, γιατί ο Θεός του είπε και χάριν των 10 θα σώσω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Άρα μείνανε τελικά 4, ο Λότ και οι δύο κόρες του και η γυναίκα του. Δεν κατέστρεφε τα Σόδωμα και τα Γόμορα εάν δεν τους έβγαζε έξω, και έστειλε αγγέλους και τους βγάλανε με το ζόρι έξω. Και λέω με το ζόρι γιατί αγαπούσαν τόσο πολύ το μέρος που δεν ήθελαν να φύγουνε. Στα Σόδωμα και τα Γόμορα που έγινε η καταστροφή μεγάλη με πύρ και θείον. Αλλά και άλλη αρπαγή έκανε ο Θεός. Όταν επρόκειτο να καταστραφούν τα Ιεροσόλυμα, είχε προειδοποιήσει ο Θεός το λαό του, και όλα γίνονται με προειδοποίηση προφητικού λόγου. Όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη, φύγετε, γιατί πλησίον είναι η εκδίκηση αυτής. Και πράγματι περικύκλωσαν οι Ρωμαίοι την Ιερουσαλήμ, και πριν την καταστρέψουν έγινε μια αναταραχή στη Ρώμη και αναγκάστηκε ο στρατηγός να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ
και βρήκαν ευκαιρία οι χριστιανοί, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, όσοι πίστευσαν, αυτό έχει σημασία αν πιστεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι αν το ακούμε, αν το πιστεύουμε. Και όσοι πίστευσαν στα λόγια του Χριστού έφυγαν, επανήλθαν οι Ρωμαίοι και δεν άφησαν λίθο επί λίθο από τότε, το 70 μετά Χριστό, μέχρι το 48. Το 48 δημιουργήθηκε ξανά το κράτος του Ισραήλ και είναι ένα τρομακτικό σημείο της τελευταίας, της έσχατης γενεάς. Το ίδιο πρόκειται να κάνει και με την αρπαγή. Θα εκβάλει εκ μέσου αυτούς και αυτόν που εμποδίζει το διάβολο να αποκαλυφθεί εν πάση τη δυνάμη του. Και τότε θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού επάνω στους απολυμμένους. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, 6 εδάφιο. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί στον εαυτόν καιρό. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του? Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μυστηριωδώς δηλαδή ο Αντίχριστος εργάζεται από τότε. Και ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου? Παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε για τη δικαίωσή μας. Διότι λοιπόν το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μέχρι πότε? Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Μέχρι να αποκαλυφθεί, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου αυτός που τον εμποδίζει, η Εκκλησία που έχει το Πνεύμα το Άγιο και την εξουσία από τον Χριστό, η εξουσία δίδω εις εσάς, να πατείτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην σας βλάπτει. Μέχρι λοιπόν να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, δεν θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Τότε όμως όταν θα εκβληθεί, θα αποκαλυφθεί. Τον οποίον ο Κύριος, να η οργή του Θεού, θα απολέσει τον Αντίχριστο με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα τον εξαφανίσει με την επιφάνεια της Δευτέρας Παρουσίας, της παρουσίας αυτού, ο οποίος, να και γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, ο οποίος Αντίχριστος θα έλθει κατ' ενέργεια του Σατανά, γι' αυτό δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, γιατί θα έλθει κατ' ενέργεια του Σατανά και ο Σατανάς δεν μπορεί να τον αποκαλύψει, δεν μπορεί να τον φέρει, όσο είναι η Εκκλησία του Χριστού, στην οποία υπάρχει το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη Θεού και σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και στην οποία υπάρχει και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, αλλά επίσης υπάρχει και κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Άρα λοιπόν ο Αντίχριστος δεν μπορεί να έρθει αν δεν εκβληθεί η Εκκλησία, αν δεν αρπαχθεί η Εκκλησία, αλλά θα έρθει, διότι θα έλθει κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, θα έχει απόλυτη κυριαρχία, εν πάση δυνάμει σημείς και τέραση ψεύδους, με σημεία και τέρατα αλλά ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας, πλανών την οικουμένη πια δεν θα έχει αντίσταση, εν πάση απάτη της αδικίας, πότε και πού? Μεταξύ των απολυμμένων. Και ποιοι είναι οι απολυμμένοι? Απίστων όντων, εκείνοι των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Γιατί? Διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθούνε. Δεν δέχθηκαν την αγάπη του Χριστού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Την αγάπη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος σου Πατέρα είναι αλήθεια. Δεν εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, γι' αυτό και δεν έλαβαν ποτέ εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού και δεν μπόρεσαν ποτέ να σωθούνε, καθώς απέρριψαν αυτόν τον οποίον ο Πατέρας έστειλε. Και γι' αυτό το λόγο θα πέμψει επ' αυτούς
ενέργεια πλάνης. Επειδή δεν εδέχθησαν τον Χριστό, επειδή δεν εδέχθησαν το Λόγο του Θεού, θα πέμψει σε αυτούς ενέργεια πλάνης ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος. Ο σατανάς θα επέμψει ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος, γιατί δεν υπάρχει αντίσταση του Λόγου του Θεού. Δια να κατακριθώς οι πάντες, οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Έτσι λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, κάποια στιγμή θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και τέλος η σάλπιγγα του Θεού, και όσοι είναι έτοιμοι, οι πέντε παρθένες, παρόλο που θα έχουν νηστάξει και κοιμηθεί, γιατί ευράδυνε ο νυμφίος, θα έρθει στο τέλος της τελευταίας γενιάς, τότε ο Κύριος θα παραλάβει αυτούς που είναι έτοιμους, τους πέντε φρόνιμες παρθένες, και κάτω στη γη αρχίζει η οργή του Θεού. Ο διάβολος θα αποκαλύψει τον Αντίχριστο, τον Αντίχριστο θα το συστήσει ο ψευδοπροφήτης, καθώς μιμείται ακριβώς τον Θεό ο διάβολος, ο πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, θα είναι ο διάβολος, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και θα πάμε τώρα σε σελίδα 894, να δούμε από το, συγγνώμη, στη σελίδα 872, να δούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το 24 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. 24 κεφάλαιο κατά Ματθαίον, 14 εδάφιο. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. Το τέλος αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, που πριν την αρπαγή της Εκκλησίας θα υπάρχει το κήρυγμα του αληθινού Ευαγγελίου, όχι το Ευαγγέλιο που καθένας κηρύττει και πιστεύει, αλλά η απόλυτη αλήθεια. Και όταν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί ο Κύριος θα παραλάβει τους δικούς του. Όταν λοιπόν είδητε, αμέσως μετά φανερώνει πια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός την εφταετία του Αντίχριστου. Όταν λοιπόν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγιγνώσκων ασενοεί. Και ποιο είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως? Αυτό που διαβάσαμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Όταν δείτε άνθρωπο να κάθεται στο ναό του Θεού, αποδεικνύων τον εαυτό του ότι είναι Θεός, το βδέλυγμα της ερημώσεως, τότε η εν τη Ιουδαία ασφεύγωσιν επί τα όρη. Τώρα μιλάμε πια, θα συνεχίσω, ως της ευρεθεί επί του δώματος ας μην καταβεί δια να λάβει τη εκ της οικίας αυτού, και ως της ευρεθεί εν το αγρό ας μην επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δέεις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, προσεύχεστε δια να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι τότε θελείστε θλίψης μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν ούτε θέλει να γίνει. Μιλάμε τώρα για τη σύντμηση της εφταετίας, για τις ημέρες της εφταετίας, όπου ο διάβολος κατ' ενέργεια του σατανά, ο διάβολος θα αποκαλύψει τον Αντίχριστο, ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεό, και κάτω θα μένουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καταρχάς οι Ισραηλίτες, και κατά δεύτερον όλοι οι υπόλοιποι όσοι δεν εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν και δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και ειδικά για τους Ισραηλίτες λέγει να προσεύχεστε να μην γίνει η θλίψης, γιατί πρόκειται να γίνει η θλίψης πολύ μεγάλη που δεν έγινε, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει στην Οικουμένη, να μην γίνει η θλίψης, άρα και η φυγή σας χειμώνα ή Σάββατο. Και εδώ αποδεικνύεται καθαρά ότι μιλάει για Ισραηλίτες, γιατί το Σάββατο επιτρεπόταν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 5 χιλιόμετρα να περπατάνε οι Ισραηλίτες από τον νόμο του Θεού.
αλλά ταυτόχρονα μιλάει και για την φυγή να φύγουν, των Ισραηλιτών να φύγουν και να κρυφτούν. Εδώ υπάρχουν εδάφια τα οποία μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια. Και σε αυτά τα εδάφια σήμερα θα ήθελα να μείνουμε. Μιλάω για το εδάφιο, για τα εδάφια 16 και 19 και θέλω να πάμε και στον κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιωταζήτα, στη σελίδα 923, να διαβάσουμε τα εδάφια. Διαβάζω πρώτα αυτό που διάβασα προηγούμενα, αλλά έχουμε ανοιχτά και τη γραφή μας και στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Λοιπόν, τότε η εν τη Ιουδαία ασφίγουσιν επί τα όρη, ως της βρεθεί επί του δώματος ας μην καταβίδει αν λάβει τι εκ της οικίας αυτού και ως της ευρεθεί εν το αγρό ας μην επιστρέψει ο πίσω δι' αν λάβει τα ημάτια αυτού. Ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες προσεύχεστε δι' να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Στο Λουκά διαβάζουμε από το εδάφιο Ιωταζήτα 31 που λέει τα ίδια λόγια, αλλά θα δούμε τη μεγάλη διαφοροποίηση. 31 εδάφιο διαβάζω. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβίδει αν λάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Και το συμπέρασμα. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη, θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν η αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε εις το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο εδάφια τα οποία μοιάζουν. Όποιος βρεθεί στα όρη να μην επιστρέψει στα οπίσω, στο δώμα να μην κατέβει και στο αγρό να μην κατέβει. Όμως, στην περιγραφή του κατά Ματθαίου εξηγεί και μιλάει για θλίψη μεγάλη που δεν έγινε ποτέ. Και μιλάει και για τους Ισραηλίτες και για τον νόμο εν Σαββάτο. Στο Ευαγγέλιο όμως του Λουκά το συμπέρασμα είναι όχι θλίψης μεγάλη που δεν έγινε ποτέ, ούτε για Σάββατο. Αλλά μιλάει ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικές στιγμές και γεγονότα που περιγράφονται αρχικά με τα ίδια λόγια, αλλά περιγράφουν τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Στον κατά Λουκάν περιγράφεται η αρπαγή, όπου πρέπει να ενθυμούμεθα τη γυναίκα του Λότ. Γιατί η γυναίκα του Λότ, όταν έφυγε, την έβγαλε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα μαζί με τον άντρα της και τα δύο παιδιά της ο Κύριος, η εντολή ήταν μη στρέψετε προς τα πίσω. Αυτή όμως μη υπακούοντας την εντολή έστρεψε και έγινε στήλη άλατος και ποτέ δεν εξήλθε πραγματικά. Αυτή είναι η αρπαγή, γιατί η εντολή σε μας είναι όταν θα ακούσετε το κέλευσμα και τη φωνή του Αρχαγγέλου μη χάσετε το χρόνο σας με άλλα πράγματα, γιατί είναι η αρπαγή, θα έρθει η σάλπιγγα και με τη σάλπιγγα θα μεταμορφωθούν τα σώματα. Και για να μεταμορφωθούν τα σώματα πρέπει να είσαστε έτοιμοι. Και όσοι είσαστε έτοιμοι μπορείτε να προλάβετε. Να πληστείτε Πνεύματος Αγίου, με το Πνεύμα του Άγιο να αγιαστείτε και να λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο θα κρατήσει, γιατί η αρπαγή δεν είναι μία στιγμή, η μεταμόρφωση είναι μία στιγμή. Εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη. Η αρπαγή είναι μία διαδικασία. Αρχίζει με το κέλευσμα και μάλιστα στην παραβολή των 10 παρθένων το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Κραυγή γίνεται το μέσο της νυχτός. Ακούγεται «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού». Ξυπνάνε και οι 10, οι 5 φρόνιμες και οι 5 μωρές. Ετοιμάζουν τις λαμπάδες τους. Οι 5 φρόνιμες γιατί έχουν λάδι, οι 5 μωρές δεν μπορούν να ετοιμάσουν τη λαμπάδα τους γιατί δεν έχουν λάδι. Ζητάνε βοήθεια οι μωρές από τις φρόνιμες να τους δανείσουν λάδι, αλλά οι φρόνιμες είπαν δεν φτάνουν και για τους δυο μας. Πηγαίνετε να αγοράσετε, πηγαίνουν να αγοράσουν, αλλά ώστε να γυρίσουν
Η αρπαγή έχει γίνει. Η αρπαγή λοιπόν δεν είναι μια στιγμή, είναι μια διαδικασία. Που για μεν τους έτοιμους ο χρόνος είναι αρκετός για να ετοιμαστούν και να φύγουν, για τις φρόνιμες παρθένες, για δε τις μωρές, ο χρόνος είναι ελάχιστος και δεν προλαβαίνουν να ετοιμαστούν. Τώρα τι σημαίνει το λάδι? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας εξηγεί. Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος. Ο φρόνιμος είναι αυτός που ακούει το λόγο του πατρός μου και τον πράττει. Ο μωρός, ο άφρον, είναι αυτός που ακούει το λόγο του Θεού αλλά δεν τον πράττει. Και μοιάζει ο φρόνιμος με αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του πάνω στο βράχο, που θα έρθουν οι ποταμοί, οι βροχές, όλα θα έρθουν και οι άνεμοι, αλλά δεν θα πέσει, γιατί είναι οικοδομημένο στο βράχο. Ο άφρον όμως, ο μωρός, οικοδομεί στην άμμο, του αρέσει η άμμος. Μπορεί να κάνει πολύ ωραίο και πολυτελές σπίτι, αρχοντικότατο σπίτι, αλλά θα έρθουνε μετά πάσης βεβαιότητος και οι άνεμοι και οι βροχές και οι ποταμοί και το σπίτι θα πέσει. Ποιος είναι αυτός που ακούει το λόγο και τον πράττει? Είναι αυτός που μπορεί. Όχι αυτός που θέλει, αλλά αυτός που μπορεί. Και αυτός που μπορεί σημαίνει έχει δύναμη, έχει ικανότητα. Και αυτός που μπορεί είναι άλλος από αυτός που έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ρώτησαν οι μαθητές. Άρα για τώρα, τάχα τώρα έρχεται η βασιλεία σου. Και ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς που είναι στα χέρια του Πατέρα μου, αλλά σε εσάς ανήκει να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, γιατί τότε θα μπορείτε και να κηρύτετε αλλά και να ζείτε. Γιατί ο κήρυκας ζει προηγούμενα και ύστερα κηρύττει. Εάν δεν ζει, αν δεν απολαμβάνει ο κοπιάζων Γεωργός από τους καρπούς, δεν μπορεί να γεωργεί. Και ο χριστιανός ζει, απολαμβάνει, και αυτά που απολαμβάνει τα κηρύττει. Δεν μπορείς να κηρύξεις ότι ο Χριστός αναγεννάει αν δεν σε έχει αναγεννήσει. Τι να πεις, άκουσα ότι αναγέννησε εκείνονε? Δεν μπορείς να κηρύττεις βάφτισμα εν ύδατη αν δεν έχεις βαφτιστεί εσύ. Δεν μπορείς να κηρύττεις βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω αν ο Χριστός δεν σε έχει βαφτίσει. Δεν μπορείς να κηρύττεις θεραπεία αν ο Χριστός δεν σε έχει θεραπεύσει. Δεν μπορείς να κηρύττεις αγιασμό αν ο Χριστός δεν αγιάζει τη ζωή σου και το βλέπεις στην πράξη. Και αυτό γίνεται μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι γραμμένο. Και αδελφοί μου, η γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί. Ουχή δια δυνάμεσου, δεν δια ισχύος. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούμε να είμαστε εκτελεστές. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, είναι απαραίτητο να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου. Όμως, στην εφταετία δεν θα υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και δεν θέλει και δεν ζητάει ο Θεός εκτελεστές του νόμου, γιατί κανείς δεν σωζότανε. Αλλά φέρνει έναν άλλο νόμο, ο οποίος είναι νόμος πίστεως και πάλι, που λέει και ειδοποιεί τους ανθρώπους μετά την αρπαγή της Εκκλησίας στην εφταετία του Αντίχριστου. Όποιος δεν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και δεν προσκυνήσει την εικόνα. Θα μου πεις και αυτό είναι εύκολο? Πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου η θλίψη θα γίνει τόση ώστε δεν έγινε και ούτε θα γίνει ξανά στην ανθρωπότητα. Εμείς λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, θέλουμε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θέλουμε να δυνηθούμε, να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Και ξέρουμε, γι' αυτό και δεν παραξενευόμαστε, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ζούμε, ότι ταύτα πάντα πρέπει να γίνωση πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Αλλά εκτός από τη θλίψη τη μεγάλη, θα έρθει και πλάνη μεγάλη
μια και δεν θα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία του Χριστού να κηρύττει την αλήθεια, αλλά θα υπάρχει ο πλανών την οικουμένη όλη. Διαβάζω λοιπόν συνέχεια στο 23 εδάφιο, από το ΚΔ, από το 24 κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον, σελίδα 872. Τότε, εκείνη την περίοδο της εφταετίας, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή ιδού εκεί, μην πιστεύσετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Άρα εκείνη την περίοδο θα βασιλεύει η πλάνη. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές ρώτησαν, τώρα τάχα αποκαθιστάνει στη βασιλεία στον Ισραήλ, ο Κύριος απάντησε, όπως είπαμε και προηγούμενα, ότι δεν είναι σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά η πρώτη συμβουλή του ήταν, βλέπετε, μην πλανηθείτε. Γιατί η πλάνη του διαβόλου τώρα, με τις διάφορες φιλοσοφίες και απάτες και ψευδοδιδασκαλίες και τεροδιδασκαλίες, ζητάει να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, αλλά και τότε, στην εφταετία. Γιατί και πάλι θα κηρύττεται το Ευαγγέλιο. Όχι το Ευαγγέλιο αυτό, τούτο, αλλά θα κηρύττεται το Ευαγγέλιο της εφταετίας, που θα λέει τι. Καταρχάς τα πρώτα 3,5 χρόνια από τους δύο προφήτες του λαού Ισραήλ, οι οποίοι λένε αυτός είναι ο Αντίχριστος, μην τον προσκυνάτε, μην τον υπακούτε, μην βάζετε το χάραγμα, μην προσκυνάτε την εικόνα του, και για 3,5 χρόνια θα έχουν εξουσία. Και δεν μπορεί να τους βλάψει ο Αντίχριστος τα πρώτα 3,5 χρόνια, αλλά στο τέλος, δηλαδή ακριβώς στη μέση της εφταετίας, θα δώσει εξουσία ο Θεός, θα αφήσει την εξουσία να μπορεί να τον θανατώσει και θα τους θανατώσει. Και για 3 μέρες όλη η οικουμένη θα βλέπει τους θανατωμένους, θανατοθέντες, 2 προφήτες. Αλλά την 3η μέρα ο Κύριος θα τους αναστήσει. Και το κήρυγμα θα συνεχίσει με τους αγγέλους στον ουρανό, αλλά και με τους ανθρώπους, όχι πια τους Ισραηλίτες, αλλά όχλος πολλής και μεγάλος από κάθε φυλή και έθνος και γλώσσα και χρώμα, που θα πιστεύουν ότι δεν πρέπει πια να υποταχθούν στον Αντίχριστο. Τα πρώτα 3,5 χρόνια δεν θα είναι υποχρεωτικό το χάραγμα, ούτε η προσκύνηση, γιατί θα υπάρχουν οι προφήτες του λαού Ισραήλ που θα εμποδίζουν και θα έχουν κάποια εξουσία σημαντική εκείνη την περίοδο για να αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, αλλά μετά το θάνατό τους και την Ανάστασή τους θα πάρει στο γιώτα γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης την απόλυτη εξουσία ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και θα αναγκάζει τους ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα και να προσκυνήσουν την εικόνα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, και δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πώς θα γίνεται αυτό, γιατί δεν θα έχει ισχύ εάν γίνεται χωρίς τη θέληση του χαραγμένου. Δηλαδή δεν θα πιάνουν τους ανθρώπους να τους κοιμίζουν και να τους βάζουν το χάραγμα, αυτό δεν έχει καμία εξουσία. Θα πρέπει να έχει συμμετοχή με θέληση, να υποτάσσεται τελικά ο άνθρωπος ο οποίος θα χαραχθεί, και ο εκβιασμός είναι ότι δεν θα έχει χρήματα. Δεν θα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει. Εκείνη η περίοδος θα είναι μια περίοδος αχρήματης κοινωνίας, που όλα θα γίνονται με το λεγόμενο πλαστικό χρήμα, το οποίο ήδη κηρύτεται και ήδη είναι η λύση πολλών προβλημάτων στις οικονομικές κρίσεις που μαστίζουν και θα συνεχίζουν να μαστίζουν την ανθρωπότητα, με παγκόσμια κυβέρνηση που ήδη κηρύτεται, όχι από την Εκκλησία βέβαια, αλλά από τους μεγάλους του κόσμου τούτου, ότι είναι απαραίτητο και έναν παγκόσμιο κυβερνήτη ο οποίος θα λάβει όλη την εξουσία στα 3,5 χρόνια, και από εκεί και πέρα αρχίζουν πια οι δύσκολες μέρες και οι θλίψεις που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. «Ιδού προείπονι σε εσάς τα πάντα», λέει η Γραφή, λέει ο Ιησούς. «Εάν λοιπόν σας είπουνε, ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν της θαμής μη πιστεύσετε», μην δέχεστε εκείνη την περίοδο, και αυτή είναι η εντολή του Χριστού τώρα, αλλά και το κήρυγμα των αγγέλων τότε, μη δέχεστε τίποτα από όσα λένε οι άνθρωποι. Γιατί πίσω από τα λόγια των ανθρώπων
υπάρχει ο πλανών την οικουμένη, ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος εκφράζεται και θα εκφράζεται μέσα από τον Αντίχριστο με τη βία και μέσα από τον ψευδοπροφήτη με την πλάνη. Τώρα αναφορικά θα πω για τον Αντίχριστο ότι μοιάζει να είναι Έλληνας. Και μοιάζει να είναι Έλληνας γιατί μέσα από το Δανιήλ φαίνεται ότι θα είναι ένα από τα κράτη και ένας αρχηγός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ένα από τα κράτη και αρχηγός ενός κράτους από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φαίνεται καθαρά μέσα στο Δανιήλ, και οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι, η Μικρά Ασία και η Ελλάδα. Το μόνο κράτος λοιπόν από όλους αυτούς που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα είναι η Ελλάδα. Από εκεί φαίνεται ότι πρέπει να είναι ο Αντίχριστος Έλληνας. Βεβαίως δεν το βεβαιώνουμε, δεν το θεωρούμε απόλυτο, αλλά έτσι μοιάζει, και επίσης γιατί πρέπει να είναι και από τη γη την προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, γιατί θα έρθει ο Αντίχριστος και θα χτυπήσει προς Βοράν, προς Ανατολάς και προς Νότον. Εν πάση περιπτώσει, το τι θα είναι, τι δεν θα είναι και ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι, ο λίγον μας ενδιαφέρει εμάς τώρα, γιατί εμείς ελπίζουμε ότι ο Χριστός θα έχει έρθει να μας παραλάβει. Επίσης για τον ψευδοπροφήτη, ο οποίος στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι θα έχει δύο κέρατα, θα είναι λύκος με δέρμα προβάτου και θα έχει δύο κέρατα, που είναι δύο βασιλείς, δύο αρχηγοί. Πολλοί ισχυρίζονται λόγω αυτού του γεγονότος, δηλαδή του ότι θα είναι λύκος με δέρμα προβάτου και θα μιλάει σαν δράκον, ισχυρίζονται ότι θα είναι εκκλησιαστική εξουσία. Η ένωση των εκκλησιών, όπως λέγεται τώρα, ή των θρησκειών. Γιατί τώρα υπάρχει, δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτό, αλλά πολλοί μελετητές έτσι λένε, υπάρχει τώρα ένα κλίμα να ενωθούν όλες οι θρησκείες μαζί, να λατρεύουν όλοι το Θεό. Έτσι πως το ξέρει ο καθένας. Δηλαδή από τους σατανιστές μέχρι και τους πεντηκοστιανούς λένε. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει για κάποια Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού, η οποία δεν μπορεί να είναι πραγματικά παρά εκκλησιαστική εξουσία. Αλλά όλα αυτά τα λέμε με μεγάλη επιφύλαξη. Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ποτέ αυθεντία ερμηνευτών της Γραφής, ούτε και δάσκαλους, αλλά ούτε και καθηγητάς, αλλά όλοι μαζί μαθητές, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα περάσουν τα 7 χρόνια και μάλιστα λέει η Γραφή ότι εάν δεν συντέμνονται οι μέρες εκείνες, δεν ήθελε σωθεί ούτε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσε συντμηθεί η μέρα εκείνη. Δηλαδή δεν θα κρατήσει 7 χρόνια ακριβώς, αλλά θα κρατήσει γύρω στα 6,5, αν θυμάμαι καλά, στο Δανιήλ μιλάει για 2.300 χρόνια. Μέρες, συγγνώμη, για 2.300 μέρες, που είναι 6 χρόνια με 360 μέρες το χρόνος, γύρω στα 6,5 χρόνια. Που σημαίνει ότι αν έφταναν στα 7 χρόνια δεν θα ζούσε κανείς και θα μπορούσε να υπομείνει τη θλίψη τη μεγάλη, η οποία είναι οργή του αρνίου του εσφαγμένου και δεν προέρχεται μόνο και δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά προέρχεται από το Θεό. Είναι οι σφραγίδες, οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες και είναι και οι 7 πληγές. Και στο τέλος και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη θα δώσει το φέγγος, οι αστέρες θα πέφτουνε από τον ουρανό, τρομακτικές καταστάσεις. Μέχρι που να φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, η Δευτέρα Παρουσία, για την οποία με τη χάρη του Χριστού θα μιλήσουμε Θεού θέλοντος την άλλη Δευτέρα. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας φυλάει και να μας ευλογεί και να λάβουμε υπόψη μας το σοβαρότερο πράγμα το οποίο μας βεβαιώνει ο Θεός,
ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε μέσα στις 5 φρόνιμες παρθένες και επίσης μέσα να είμαστε ο δούλος, ο πιστός και ο φρόνιμος και όχι ο δούλος, ο πονηρός και ο οκνηρός. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 310.